Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Άγνωστο παραμένει το πότε τελικά θα γίνει το τηλεφώνημα ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Σκοπιανό ομολογό του μετά το πάγωμα στις διαπραγματεύσεις και ενώ το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνεί ότι είναι στο χέρι του Ζόραν Ζάεφ να λάβει γενναίες αποφάσεις για να δοθεί διέξοδος. Η Νέα Δημοκρατία επισημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν έχει πια την νομιμοποίηση για να διαπραγματεύεται, καθώς δεν έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, έκανε λόγο για προσπάθεια επίλυσης διαχρονικών διαφορών με στόχο τη δημιουργία περιβάλλοντος σταθερότητας και συνεργασίας με τα Σκόπια, ευχαριστώντας το Πατριαρχείο για τη θετική επίλυση της εκκλησιαστικής πτυχής των διαφορών. Με την αναμονή της τηλεφωνικής επικοινωνίας, Τσίπρα-Ζάεφ ξεκίνησε η εβδομάδα, ενώ οι διπλωματικές επαφές κορυφώνονται προκειμένου να υπάρξει απεμπλοκή της διαπραγμάτευσης και αυτή να περάσει σε επίπεδο πρωθυπουργών. Και ενώ ο Δημήτρης Τζανακόπουλος τόνισε ότι η μπάλα βρίσκεται στο τερέν των Σκοπίων που θα πρέπει να κάνουν και την επόμενη κίνηση, η αξιωματική αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι διαπραγματεύεται χωρίς τη στήριξη της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Εμείς αυτό το οποίο αναμένουμε είναι από τον κύριο Ζάεφ να κάνει το αποφασιστικό βήμα και να αποδεχτεί ακριβώς αυτή την συμφωνία, πράγμα το οποίο νομίζω ότι θα είναι και το τελικό, θα είναι και η τελική κίνηση. Ο κύριος Τσίπρας διαπραγματεύεται στο ανώτατο δυνατό επίπεδο μια συμφωνία με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, χωρίς ο ίδιος να έχει τη στήριξη της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στην οποία βασίζεται η κυβέρνηση. Ως τι διαπραγματεύεται ο κύριος Τσίπρας. Ως τι διαπραγματεύεται ο κύριος Χωτζιάς. Η κυβερνητική πλευρά ξεκαθαρίζει πάντως ότι από τη στιγμή που ο Ζόραν Ζάεφ τηλεφωνήσει στον Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει να έχει ήδη αποδεχθεί τα κείμενα Κοτζιά Ντιμητρόφ, ώστε να καθοριστεί το ραντεβού για να προχωρήσει η διαδικασία. Υπάρχει άριστη συνεργασία του Πρωθυπουργού και δεν είναι άλλο Πρωθυπουργός και άλλο Υπουργός Εξωτερικών. Ζαχαρέκη. Είναι ένα πράγμα. Κύριε Ζαχαρέκη, άλλο πράγμα ο Πρωθυπουργός, άλλο πράγμα Υπουργός Εξωτερικών και άλλο συγκυβερνήτης, ο κύριος Καμένος. Και θα συμφωνήσετε νομίζω όλοι ότι όταν πηγαίνουμε σε ένα τόσο σημαντικό εθνικό ζήτημα, αυτό το οποίο η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει κάνει, θα έπρεπε να έχει διαμορφώσει το εσωτερικό μέτωπο. Τη μία φέρνει ιστορικό προσδιορισμό Ίλιντεν. Την άλλη συζητά το Νόβα που είναι χρονικό. Ποιος τους έχει νομιμοποιήσει, χωρίς να συζητήσουμε τις πολιτικές δυνάμεις, χωρίς να υπάρχει λαϊκή τιμιγορία, να κάνουν άλλου τύπου διαπραγμάτευση από αυτή που γράφει το επίσημο site του Υπουργείου Εξωτερικών. Εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε. Είναι απολύτως ορισμένο το πλαίσιο από την αρχή των διαπραγματεύσεων, ποιες είναι οι γραμμές και το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε. Δεν μπορεί κάποιος να διαλέξει αποσπασματικά, μ' αρέσει αυτό και εκείνο, δεν μ' αρέσει το άλλο, άρα φέρει αυτά τα δύο, αφήνω το τρίτο. Πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η αποστροφή του Παναγιώτη Κουρουμπλή περί αναγνώρισης μακεδονικής γλώσσας από το 1977, κάτι που διέψευσε ο Γιώργος Μπαμπινιώτης. Το τι έγινε το 1977, κύριε Μαρκόπουλε, το αγνοείται εσκεμμένος. Πώς αναγνωρίστηκε η γλώσσα τους ως μακεδονική. Όχι, να το από πούμε. Την ελληνική κυβέρνηση δεν, την τότε με την ανοχή, και από βεβαίως. Συγκεκριμένο υπουργό. Πρόκειται για μια μεγάλη παρεξήγηση. Το 1977 έγινε στην Αθήνα η συνέχεια διασκέψεων που είχαν γίνει και έξω με αντικείμενο την τυποποίηση των γεωγραφικών ονομάτων και τον μεταγραμματισμό τους, ο όρος είναι transliteration, πώς θα γράφονται δηλαδή με λατινικούς χαρακτήρες τα τοπονύμια, ώστε να μπορούν αυτά τα τοπονύμια να διαβάζουν. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στις προσπάθειες επίλυσης του Σκοπιανού κατά τη συνάντηση που είχε στο Μαξίμου με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ευχαριστώντας τον για την συμβολή του στην επίλυση των διαφορών με την Εκκλησία των Σκοπίων. Προσπαθούμε να λύσουμε διαφορές που υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια και εμποδίζουν τις δύο γειτονικές χώρες να έχουν μια ομαλή συνεργασία και κοινή πορεία. Πιστεύω ότι η δυνατότητα επίλυσης θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα περιβάλλον σταθερότητας και ανάπτυξης στα Βαλκάνια που το χρειαζόμαστε, αλλά και συνεργασίας, καλής συνεργασίας ανάμεσα σε δύο γειτονικούς λαούς οι οποίοι στην πλειοψηφία τους ασπάζονται και την ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Είναι μέσα στα πλαίσια των κανονικών υποχρεώσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου να προσπαθεί να έρει τα σχίσματα όπου υπάρχουν και να εργάζεται για την πανορθόδοξη ενότητα και συνεργασία όπως το κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια.
Καλωσορίζω στο στούντιο του Blue Sky την κυρία Δάμ και τον Νίκο Χιδίρογλου. Σε μία στιγμή, κύρα, συναντιόμαστε μετά από αρκετό καιρό στον τηλεοπτικό αέρα του Blue Sky. Σε μία στιγμή που όλα δείχνουν ότι η διαπραγμάτευση έχει βαλτώσει, με την κυβέρνηση να στέλνει μηνύματα προς τα Σκόπια ότι πρέπει να λάβουν γενναίες αποφάσεις. Από την άλλη, όμως, με όλες τις ενδείξεις που υπάρχουν, να συνηγορούν υπέρ του δεδομένου ότι τις γενναίες αποφάσεις και τις γενναίες υποχωρήσεις τις έχει κάνει ήδη και η ελληνική πλευρά. Και οι δύο πλευρές τις έχουν κάνει. Το θέμα είναι ποιος θα βγει πρώτος να τις αποδεχθεί. Και το μπαλάκι φυσιολογικά πέφτει στην πλευρά των Σκοπίων. Αν μπορούμε να περιγράψουμε αυτή τη στιγμή την κατάσταση, έχουμε μία συμφωνία για το όνομα, αυτό που θα είναι στο τέλος, διότι αυτό λέει η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας με βάση την οποία εδώ και 25 χρόνια γίνεται η διαπραγμάτευση. Έχουμε και ένα δεύτερο κομμάτι, ένα παράρτημα, ας το πούμε, το οποίο αφορά στο έργα όμνες και τις αλλαγές στα λυτρωτικά σημεία του Συντάγματος των Σκοπίων. Οι ενδείξεις είναι ότι αυτά τα δύο στοιχεία δεν θα εφαρμοστούν ταυτοχρόνως, δηλαδή αν υπάρξει συμφωνία τα Σκόπια θα κάνουν την καταρχήν είσοδό τους στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το ίδιο όνομα και θα υπάρξει ένα χρονικό διάστημα. Όταν λες με το ίδιο όνομα, Πουγουδουμού, Φυρόμ. Όχι, με το καινούριο όνομα. Με το καινούριο όνομα. Και θα υπάρξει ένα διάστημα μέσα στο οποίο τα Σκόπια θα είναι υποχρεωμένα να κάνουν το κουμάντο τους μέσα στη χώρα τους, να αλλάξουν τα στοιχεία αυτά του Συντάγματος, ώστε να υπάρχει και να μπορεί να εφαρμοστεί συγγνώμη, το έργα όμνες. Έχω μια απορία, μπορείς να την πεις και ένσταση. Αντιλαμβάνομαι ότι μια συνταγματική αναθεώρηση δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη. Και πολύ περισσότερο σε μια κυβέρνηση όπου οι ισορροπίες είναι πάρα πολύ εύθραυστες. Από την άλλη γνωρίζω ότι εάν και εφόσον πάρουν την άγουσα για ένταξη στο ΝΑΤΟ, αυτή η απόφαση δεν εφεσιβάλλεται. Εκεί είναι το κομβικό σημείο όπου μπορεί να υποστούμε ή τα δεινή εθνική και ταπείνωση, τα Σκόπια να επαναχωρήσουν, να έχουν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και εμείς να μην έχουμε καμία διασφάλιση δεδομένου ότι και η Τουρκία είναι μέλος και του ΟΗΕ και του ΝΑΤΟ και στο Συμβούλιο Ασφαλείας κλπ. Και δεν τηρεί καμία από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμβάσεις και τους κανονισμούς. Εκεί ακριβώς είναι το σκοτεινό σημείο όλης της διαπραγμάτευσης που δεν έχει έρθει ακόμα στο φως και μένει να δούμε πώς, εάν και πότε η ελληνική κυβέρνηση μέσω αυτού του παραρτήματος που αφορά στην ουσία το έργα όμνες και τις συνταγματικές αλλαγές το έχει κάνει απολύτως δεσμευτικό για τα Σκόπια και κυρίως αν αυτό το παράρτημα με κάποιο τρόπο θα συνδεθεί με την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για το όνομα. Κύριε, τολμώ να παρατηρήσω, ενδεχομένως να κάνω και υπέρβαση των ορίων, αλλά είμαι υποχρεωμένη να παρατηρήσω ότι από τη στιγμή που αποδέχθηκε ως βάση δεδομένων συζήτησης το παρόν κυβερνητικό σχήμα, το «Η Δημοκρατία» του Ίλιντεν, δεν παρέχει ασφάλεια δικαίου για όλα αυτά τα οποία αποτελούν φόβους και ερωτηματικά. Ευτυχώς που παρενέβη αστραπιαίως και ο διαπραγματευτής του ΟΗΕ, ο κύριος Νίμιτς, αλλά και η Αμερικανική κυβέρνηση και αυτό το ωραίο εφιολόγημα το οποίο ήταν εκτός διαπραγματευτικής ήτανε διαδικασίας. Ήταν διμερής διαδικασία, ΟΗΕ, δηλαδή αντικαταστάθηκε η διαδικασία από την αιγίδα του ΟΗΕ. Επήγε πρόκειτο για διπλωματικό ατόπιμα. Έτσι. Επήγε κατευθείαν στο καλάθι και οι δύο μαθητευόμενοι διαπραγματευτάδες, οι δύο πρωθυπουργοί των δύο χωρών, έμειναν και πάλι στα ονόματα στα οποία έχει προτείνει ο κύριος Νίμιτς να διαλέξουν. Επαναλαμβάνω και πάλι και γι' αυτό είμαι επιφυλακτική. Δεν γνωρίζουμε ακόμα. Δεν γνωρίζουμε, εκφράζουμε τους φόβους μας όμως και βάζουμε και τους αστερίσκους και τις υποσημειώσεις. Πώς, να το πω διαφορετικά, πόσο δεσμευτικό θα είναι το παράρτημα με το έργα όμνες της συμφωνίας για την οποιαδήποτε πορεία των Σκοπίων με το νέο όνομά τους στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σημειώσουμε ακόμα
ότι το πράγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο χαλαρό, ας πούμε, και γι' αυτό πιο επικίνδυνο. Τι διότι εννοείς? Τα Σκόπια μπορούν να κληθούν να αρχίσουν τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις τους με το καινούριο όνομα. Και επειδή ξέρουμε ότι αυτή η διαπραγματευτική διαδικασία θα είναι πάρα πολύ μακριά, ας μην ξεχνάμε ότι και ο πρόεδρος Γαλλίας Μακρόν αλλά και η Ολλανδία κατέστησαν σαφές ότι μην περιμένει κανείς νέα διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν περάσει τουλάχιστον μία δεκαετία. Σε όλο αυτό το διάστημα η Ελλάδα μπορεί να κρατάει κλειστή την τελική ένταξη των Σκοπίων κάποια στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν έχει λύσει τα συνταγματικά της κτλ. Το επίγον είναι στο θέμα του ΝΑΤΟ. Η τελευταία θέση του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών, μέχρι να χαθούμε στα σκότη τέλος πάντων της διαπραγμάτευσης που αυτή τη στιγμή έχει παγώσει, είναι ότι θα θέλανε μία ολοκληρωτική και συνολική λύση στο πρόβλημα. Δηλαδή και το όνομα και το έργα όμνες και τα λοιπά, τα οποία συνοδεύουν. Αν μου επιτρέπεις. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή πού ακριβώς βρίσκονται όλοι οι παίκτες. Ναι. Ξέρουμε ότι η Αμερικανή και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν τα Σκόπια μέσα στους κόλπους τους, αλλά δεν θέλουν αυτή η είσοδος να συνοδεύεται από συνεχείς οχλήσεις, προβλήματα κτλ. Ναι, πάντως θέλω να σου πω ότι αν ακολουθηθεί η διαδικασία έτσι όπως την περιγράφουμε, προβλέπετε με τις πληροφορίες, προσπαθούμε να την περιγράψουμε. Εάν οι ασφαλιστικές δικλείδες δεν είναι ισχυρές, τότε εξελίσσεται η κατάσταση σε win-win για τα Σκόπια. Τι εννοώ? Θα έχουν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, είπαμε δεν εφεσιβάλλεται, δεν αναιρείται αυτή η απόφαση, είναι τετελεσμένο. Θα έχουν λάβει την άγουσα την προενταξιακή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μην ξεχνάτε ότι ένα κράτος το οποίο βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση θα μπει στο προενταξιακό σκέλος των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Εμείς δεν μας λέει κανείς τι θα έχουμε λάβει από αυτή την ιστορία, πέραν το ότι θα έχουμε εκχωρήσει το όνομα. Λίνα, δεν είναι τόσο εύκολο οι κοινοτικές χρηματοδοτήσεις, γιατί και εκεί πρέπει να εγκρίνουν οι χώρες. Θέλω να πω, ναι, ότι δεν θα είναι σε μεγάλο ύψος, όμως θα αρχίσει να ρέει χρήμα. Και αυτό κάτι σηματοδοτεί. Στο ευρωπαϊκό πεδίο η ελληνική κυβέρνηση έχει τα μέσα λόγω της λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης να φέρνει εμπόδια στα Σκόπια. Το προβληματάκι είναι λίγο πιο δύσκολο σε ό,τι αφορά στο ΝΑΤΟ, όπου εκεί δεν έχει μπαίνω, περπατάω, πάω λίγο παρακάτω και ξαναγυρίζω. Επαναλαμβάνω, είναι σκοτεινό σημείο, καμία πλευρά δεν θέλει να το φέρει στην επιφάνεια. Οι λόγοι αντίδρασης των Σκοπίων και του Προέδρου Ιβανόφ μας προειδεάζει ότι εδώ υπάρχουν κάποια στοιχεία δεσμευτικά για τα Σκόπια. Δεν τα γνωρίζουμε, δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή ποια είναι το τελικό πλαίσιο μέσα Καλά, στο εντάξει, οποίο αυτό είναι δεδομένο. Όχι λοιπόν. Δύο Υπουργοί Εξωτερικών, οι δύο Πρωθυπουργοί. Δεν ξέρουμε τι έχουν κάνει οι δύο Πρωθυπουργοί. Έχουμε δηλαδή μία διπλωματία η οποία είναι διπλωματία των δύο ή των τριών. Και εν πάση περιπτώσει είναι και αυτή στα σκοτάδια ακόμα. Τώρα, Νίκο, η Νέα Δημοκρατία καταγγέλει από την πρώτη στιγμή μυστική διπλωματία. Καταλογίζει στην κυβέρνηση το γεγονός ότι δεν ενημέρωσε τα πολιτικά κόμματα και τους πολιτικούς αρχηγούς έτσι ώστε να διασφαλίσει τη δημιουργία ενός ενιαίου εθνικού μετώπου. Και στη συνέχεια θέτει και ζήτημα δεδηλωμένης για την κυβέρνηση, εφόσον ο κύριος Καμένος εμείνει στην κάθετη διαφοροποίησή του ότι δεν συζητά καμία συμφωνία με όνομα παράγωγο του όρου Μακεδονία. Και από την άλλη κρούει και τον κόδωνα του κινδύνου για αυτό το οποίο συζητήσαμε πριν από λίγο, από το ενδεχόμενο να σαλαμοποιήσει, γιατί περί αυτού πρόκειται, να σαλαμοποιήσει τη συμφωνία, να μην τη φέρει καν στη Βουλή για ψήφιση για να αποκομίσει μικροκομματικό όφελος, αλλά τελικά να καταστεί μείζον εθνική απώλεια, αυτό το γεγονός, διότι τα Σκόπια θα έχουν πάρει το όνομα, θα έχουν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και εμείς θα έχουμε λάβει υποσχετικές. Ακριβώς. Λοιπόν, η αξιωματική αντιπολίτευση και υποθέτω και η Ελλάσσον αντιπολίτευση ενημερώνονται από το φιλοκυβερνητικό τύπο
ο οποίος έχει στοιχεία της συμφωνίας. Και από τα Σκοπιανά μέσα. Ναι, έχουν στοιχεία λοιπόν της συμφωνίας, για τα οποία δεν έχουν ενημερωθεί δια της θεσμικής οδού αυτοί που έπρεπε να ενημερωθούν. Δηλαδή, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος είναι θεσμικός παράγων, όπως θεσμικοί παράγοντες, είναι και αρχηγοί των κομμάτων της Ελλάσσονας Αντιπολίτευσης. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια καθυστέρηση στην ενημέρωση, υπάρχει ελλιπής ενημέρωση, κανείς δεν μιλάει για διαφάνεια, αλλά θα μου επιτρέψεις, Λίνα, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ο κ. Τσίπρας διαπραγματεύεται με τον τρόπο που διαπραγματεύεται, έχοντας να αντιμετωπίσει σε λίγες μέρες συλλαλητήρια, τα οποία μένει να δούμε αν θα πετύχουν και αν θα έχουν τη μαζικότητα των συλλαλητηρίων που προηγήθηκαν σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα και τα οποία εγώ προσωπικά παρακολούθησα και τα δύο. Τα συλλαλητήρια είναι πολλά, είναι κυρίως στη Μακεδονία, αλλά όχι μόνο. Ο κ. Τζανακόπουλος και η κυβέρνηση αποφάσισαν να οδηγήσουν σε ρήξη τις σχέσεις τους με τις ομογενειακές οργανώσεις, οι οποίες κρύβονται πολύ πίσω από την οργάνωση των συλλαλητηρίων. Και ας πούμε ότι συμβολικά δεν αμφισβητεί κανείς την νομιμότητα της παρέμβασης της εθνικής που κάνουν οι ομογενειακές οργανώσεις. Αυτή είναι η πρώτη κυβέρνηση, Λίνα Κλήτου, και θέλω να επισημανθεί αυτό, που φέρνει το Εθνικό Κέντρο σε ρήξη με τις ομογενειακές οργανώσεις. Έχουμε από χθες τον πρόεδρο της Παμακεδονικής να λέει απίστευτα πράγματα στον αέρα για τον τυχοδιοκτικό τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται κάποιοι στην ελληνική κυβέρνηση και δεν ιδρώνει το αυτή κανενός. Να πούμε όμως και κάποια άλλα δύο πράγματα. Εδώ μιλάνε για εθνίκια και αμόρφωτα εθνίκια. Ναι, εδώ έχουμε πρωθυπουργικούς συμβούλους να βγαίνουν και να λένε στον κόσμο ο οποίος έχει ενστάσεις και διαδηλώνει για αυτό το θέμα πολύ ειρηνικά μέχρι τώρα, δεν έχουμε έκτροπα, για αμόρφωτα εθνίκια. Δηλαδή να χρησιμοποιεί λέξη καταγωγείων εξ αρχείων. Αλλά τέλος πάντων, πάμε λίγο στα Σκόπια. Γιατί αυτά τα βλέπουμε και ο κόσμος τα κρίνει. Στα Σκόπια έχουμε λοιπόν τον κύριο Ζάεφ. Είχαμε μια παρέμβαση από τον κύριο Ορμπάν το πρωί. Δεν την είπε κανείς εδώ πέρα, Λίνα Κλήτου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Ο κύριος Ορμπάν λοιπόν. Και για την ιστορία, ακριβώς, να πούμε, Νίκο, ότι έστειλε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα στο συλλαλητήριο που διοργάνωσε το ΒΕΜΡΟ. Και κανείς δεν το λέει. Αντιδρά στην αποδοχή της όποιας λύσης τέλος πάντων. Και πρόσεξε τώρα ποια είναι τα δεδομένα. Ο Βίκτορ Ορμπάν είναι πρωθυπουργός μιας χώρας, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλος του ΝΑΤΟ και παρεμβαίνει με σούσεις της διαπραγμάτευσης υπέρ μιας χώρας που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απέναντι μιας χώρας που είναι μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Ελλάδα. Και αυτό η κυβέρνηση, αντί να βγει να το εκμεταλλευτεί και να το καταγγείλει, κάνει πως δεν το άκουσε, δεν το κατάλαβε, δεν το είδε. Ακριβώς, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα άσχημο κλίμα λόγω του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζει το Μέγαρο Μαξίμου αυτές τις ιστορίες. Εδώ θα μου επιτρέψεις και μια υποσημείωση, την οποία πρέπει να κάνω όμως, να πω ότι κακώς, και αυτό αποδεικνύεται από τις εξελίξεις, ο κ. Μητσοτάκης είχε επιτεθεί στην πρώτη του επίσκεψη ως νέος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στον κ. Ορμπάν. Κανείς δεν κατάλαβε το γιατί, για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα του οίκου του. Κλείνω την παρένθεση, γιατί εδώ αρχίζουν οι ευθύνες να είναι συνολικές. Γιατί αν είσαι με τέτοια εξέλιξη, έχεις τον πρόσφατα θριαμβευτή εθνικών εκλογών στη χώρα του, μιας ευρωπαϊκής χώρας, ο οποίος μάλιστα έχει ηγετικό ρόλο στην ομάδα του Βίζεγκρατ να λειτουργεί και να λέει στην αξιωματική αντιπολίτευση των Σκοπίων, η οποία παραμένει ισχυρή. Και εκεί θέλω να φτάσω, Λίνα Κλήτου. Καλά, τώρα δεν φαντάζομαι ότι ο Βίκτορ Ορμπάν στο πρόσωπο της Ελλάδας τιμωρεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι, αλλά τιμωρεί όλους μας που εκπροσωπούμαστε με αυτόν τον τρόπο στο εξωτερικό όμως, Λίνα Κλήτου. Γιατί εδώ, μισό λεπτό, πρέπει να βάζουμε όλες τις ευθύνες στο τραπέζι. Η κυβέρνηση όμως διαπραγματεύεται και κυβερνά. Ο Μητσοτάκης θα κριθεί όταν και εφόσον γίνει πρωθυπουργός. Να πω όμως το εξής. Για το πώς θα πραγματευτεί ανάλογες ή αντίστοιχες περιπτώσεις. Επίτρεψα μου όμως να πω ότι η αξιωματική αντιπολίτευση παραμένει ισχυρή στα Σκόπια. Δεν δέχεται το πλαίσιο λύσης. Να πούμε και κάτι άλλο. Ότι η αξιωματική αντιπολίτευση στα Σκόπια παίζει τα αρέστα της. Γιατί? Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι αν τα Σκόπια ενταχθούν στους ευρωατλαντικούς θεσμούς, δεν θα μπορεί να λιμένεται τη χώρα όπως τη λιμένεται. Γιατί εκεί μιλάμε για μια συμμορία όταν μιλάμε για το ΒΕΜΡΟ, έτσι. Και όλοι ξέρουμε ποιος ήταν ο ρόλος τους από τις αρχές δεκαετίας του 90 που αυτό το κρατήδιο, το τεχνητό κρατήδιο, συστήθηκε. Πάμε λοιπόν και σε μια άλλη υπόθεση. Είναι η σαλαμοποίηση την οποία είπες. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω εδώ πέρα ότι δεν μας παρέχεται καμία απολύτως εγγύηση αν τα Σκόπια ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, γιατί η διαδικασία ένταξης στο ΝΑΤΟ είναι πολύ πιο γρήγορη από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τελεσίδικη. Ακριβώς. Και ουσιαστικά αυτό που σηματοδοτεί την
ένταξη μιας χώρας στους Ευρωατλαντικούς θεσμούς. Δεν είναι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, η οποία έχει, συγγνώμη που θα το πω, επειδή δεν έχει στρατό, έχει πολύ μικρότερες διπλωματικές δυνατότητες από ό,τι έχει το ΝΑΤΟ. Είναι η ένταξη στο ΝΑΤΟ που σηματοδοτεί την ένταξή της. Αφότου μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, από εκεί και πέρα, αν υπαναχωρήσουν με μια εθνική, σοβινιστική κυβέρνηση τύπου Εμβρό στο μέλλον, που θα σου πει, εγώ αυτό δεν το δέχομαι, όπως κάνανε οι Αλβανοί πρόσφατα για την ΑΟΣ. Το θυμίζω αυτό το πράγμα. Είχαν υπογράψει συμφωνία και δεν την τήρησαν. Αλλά ξανακαταλήξαμε. Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι πάμε για σαλαμοποίηση. Είναι πολύ επικίνδυνη εξέλιξη. Θέλω να επαναλάβω ότι ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται το Υπουργείο Εξωτερικών και αποκάλυψαν πρόσφατα οι ομογενείς μας είναι εξαιρετικά επικίνδυνος. Είναι ουσιαστικά, βλέπουν την υπόθεση ως ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Δεν είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι από αυτά που μας έχουν συνηθίσει Λίνα Κλήτο από τον Ιανουάριο του 2015. Είναι ένα μείζον θέμα, ένα μείζον ως εθνικής σημασίας θέμα και καλύτερα και κλείνω με αυτό, η κυβέρνηση θα το δει έτσι. Λοιπόν. Να επαναλάβω ένα σημείο το οποίο είναι κρυφό, το οποίο είναι δύσκολο και δεν το ξέρουμε ακόμα. Εάν στην απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για να λήξει διαπραγμάτευση για το θέμα του ονόματος, με αυτό ή εκείνο τον τρόπο έχει προσδεθεί σε αυτή την απόφαση το παράρτημα για συνταγματικές αλλαγές και έργα όμνες, δεν ξέρω ποια είναι η διατύπωση. Εκεί αλλάζει κάπως το έργο από την απόλυτη εικόνα που δυστυχώς έχουμε αυτή τη στιγμή, ότι μπαίνει στο ΝΑΤΟ τα Σκόπια με το καινούριο όνομα και Αιγαία πυρημιχθεί το. Ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτό που θα λέει η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αλλά ποιος μας εγγυάται την εφαρμογή όμως, για το, κύρα. Την εφαρμογή ποιος μας την εγγυάται. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική, είμαι απεσιόδοξη, αλλά είμαι και πάρα πολύ επιφυλακτική για καλά τις κάνεις, τελικές... Καλά κάνεις, κύριε Γκίσης. Συγγνώμη, μου επιτρέπετε, κυρίες μου, δεν είπαμε το πιο βασικό. Ο κόσμος δεν θέλει, συγγνώμη, αλλά αυτό, γι' αυτό γίνονται τα συλλαλητήρια της 6 Ιουνίου, δεν θέλει σύνθετη ονομασία. Και εμείς εδώ μιλάμε για έργα όμνες. Μα αν φτάσει αυτό και γίνει η χώρα ανάστα, ο κύριος, και γίνει αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σωστά, ότι κοιτάξτε να κοιτάξτε, εγώ δεν θα διχάσω τους Έλληνες για να ενώσω τους Σκοπιανούς, τι να την κάνω μια κακή λύση. Καλύτερα να παραταθεί το πρόβλημα που δεν είναι πρόβλημα δικό μας, αλλά είναι πρόβλημα των Σκοπιανών, από το να μπούμε εμείς στη διαδικασία διάρρηξης του πολιτικού ιστού της χώρας από μια τέτοια εξέλιξη, η οποία θα δημιουργήσει απονομιμοποίηση του πολιτικού μας συστήματος, γιατί δεν έχουμε καταλάβει το μέγεθος της απειλής για το πολιτικό σύστημα από τον τυχοδιοκτικό τρόπο με τον οποίο άνοιξε η συζήτηση για την επίλυση του θέματος του ονόματος των Σκοπίων. Εγώ αυτό έτσι. Το ζήτημα το θεωρώ λελειμμένο, αγαπητέ Νίκο. Δεν συμμερίζω με την ανησυχία σου. Η κάθε κυβέρνηση υφίσταται τα επίχειρα των επιλογών της. Και έτσι πορεύεται αυτός ο τόπος με τα πολιτευτικά. Και έχει και διάφορα ανταλλάγματα. Και γι' αυτό έχουμε και ασφαλιστικές δικλείδες του Συντάγματος και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, έτσι ώστε οι κακές επιλογές να τιμωρούνται στην κάλπη. Στο μέλλον, διότι στο ενδιάμεσο μπορεί να υπάρξουν και πολιτικά ανταλλάγματα άλλου είδους. Mm-hmm. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση και δει το Βερολίνο που πιέζει υπερβολικά να κλείσει εντάξει, τώρα το θέμα αυτά είναι wishful Σκοπίων. Thinking, όπως λέμε στα ελληνικά. Ευσεβείς πόθη για να μας δώσουν το χρέος, το οποίο από ό,τι φαίνεται, έτσι όπως έρχονται πληροφορίες από το Βερολίνο, είναι τόσο φιδωλή στο τι σκέφτονται να δώσουν. Και δεν είναι ανάγκη τόσο... το χρέος. Κατά ανάγκη, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Για να δούμε. Μέχρι στιγμής πάντως, εγώ θα επιμείνω να πω ότι σε όλες αυτές τις υποσχετικές των εταίρων υπάρχει λάδι πολύ και από τη Γανίτα τίποτα. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Σάλλος έχει ξεσπάσει μετά το τελευταίο κρούσμα βίας από αναρχικές ομάδες στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά, όταν αντιεξουσιαστές εκτόξευσαν βροχή από μολότοφ εναντίον κλούβα στον ΜΑΤ. Οι αστυνομικοί καταγγέλουν δολοφονική ενέδρα εναντίον τους, ενώ τα όσα διαδραματίστηκαν έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο προκάλεσαν την παρέμβαση του εισαγγελέα που ζήτησε τη διενέργεια επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού για τα συνεχιζόμενα φαινόμενα βίας και ανομίας, ενώ στελέχη της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης συγκρούστηκαν στα τηλεοπτικά παράθυρα με φόντο το βομβαρδισμό από Μολότοφ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Επίγουσα προκαταρτική εξέταση για την επίθεση με βροχή από μολότοφ εναντίον της Κλούβας που μετέφερε δημιουργία των ΜΑΤ κοντά στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης, παρήγγειλε ο προϊστάμενος εισαγγελίας πρωτοδικών Λάμπρος Τσόγκας. Ζητεί μάλιστα να διεξαχθεί έρευνα από την ασφάλεια Θεσσαλονίκης ώστε να εντοπιστούν οι δράστες της επίθεσης και να διερευνηθούν αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος. Λίγο έλειψε να καούμε ζωντανοί, δηλώνουν οι αστυνομικοί από το περιστατικό που προκάλεσε την οργή τους, καταγγέλλοντας ότι δέχθηκαν δολοφονική επίθεση. Δεν είναι δυνατόν οι εντολές μετά από μια τέτοια δολοφονική επίθεση να είναι περιμετρική επίβλεψη πανεπιστημιακού χώρου και τυχόν προσαγωγές τυχόν υπόπτων ατόμων οι οποίοι εξέρχονται από τα πανεπιστήμια. Μιλάμε για κακουργηματικές πράξεις. Το βράδυ του Σαββάτου η δημιουργία των ΜΑΤ δέχθηκε επίθεση με 30 βόμβες μολότοφ από αναρχικούς που εξόρμησαν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Η Κλούβα κινούνταν στην οδό Αγίου Δημητρίου με κατεύθυνση ανατολικά και λίγο μετά τη διασταύρωση με την οδό Εθνικής Αμήνης. Μήνες άγνωστοι που βγήκαν από τους χώρους του Πανεπιστημίου εκτόξευσαν τις βόμβες Μολότοφ και έβαλαν φωτιά. Ενώ η δημιουργία ήταν κινήσει, υπήρξαν άτομα που κάναν φραγμό πάνω στην Αγία Δημητρίου και κατευθείαν από μέσα από το Πανεπιστήμιο δέχτηκαν καταιγισμό Μολότοφ. Με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν οι αστυνομικοί να καούν ζωντανοί. Κάθε μέρα που περνά αποδεικνύεται ότι ο κύριος Τσίπρας δεν είναι μόνο ο πρωθυπουργός των φόρων και του ψέματος, αλλά και ο πρωθυπουργός της βίας και της ανομίας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Κάθε μέρα που περνά αποδεικνύεται ότι ο κύριος Τσίπρας δεν είναι μόνο ο πρωθυπουργός των φόρων και του ψέματος, αλλά και ο πρωθυπουργός της βίας και της ανομίας. Η κυβέρνηση προκλητικά ανέχεται τη δράση αναρχικών παρακρατικών ομάδων. Ούτε τις διώκει, ειδικά όταν πρόκειται για τις φιλικές της συλλογικότητες και τους κάθε λογής Ρουβίκονες. Έχει παραδώσει ολόκληρες γειτονιές σε συμμορίες. Έχει αφήσει τα πανεπιστήμια μας να μετατραπούν σε γιάφκες και ορμητήρια παραβατικών ομάδων στο όνομα δήθεν της προστασίας του ασύλου. Η ασφάλεια αποτελεί κοινωνικό αγαθό και δημοκρατικό δικαίωμα όλων των Ελλήνων. Ο κύριος Τσίπρας είναι πλέον προσωπικά υπεύθυνος για όσα συμβαίνουν. Δεσμεύομαι απέναντι στους πολίτες. Θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να αποκαταστήσω την ομότητα στη χώρα, ώστε να φέρουμε ξανά την ηρεμία στην καθημερινότητα και την αισιοδοξία σε κάθε Έλληνα πολίτη. Η επίθεση των αντιεξουσιαστών εναντίον των ΜΑΤ στη Θεσσαλονίκη αλλά και η συνεχιζόμενη ρήψη Μολότοφ στα Εξάρχεια από τους αναρχικούς προκάλεσαν την έντονη αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης στα τηλεοπτικά παράθυρα. Ό,τι καλό γίνεται είναι η αστυνομία. Ό,τι κακό γίνεται φταίει ο Τόσκας. Σε αυτή τη λογική δεν μπορώ να προσχωρήσω γιατί δεν είναι λογική, είναι παραλογισμός. Επαναφορά της ομάδας Δέλτα, ενίσχυση της ομάδας Δία. Και οπωσδήποτε αποφασιστικότητα από πλευράς πολιτικής ηγεσίας για το τι κάνουμε για τα άβατα. Τέτοια κλιμάκωση της βίας και της εγκληματικότητας στη χώρα δεν ξαναυπήρξε. Και το λένε όλα τα στοιχεία. Γιατί? Διότι πολύ απλά δεν λειτουργεί το κράτος. Με δύο tweets σχολίασε ο Σταύρος Θεοδωράκης την απραξία, όπως υποστηρίζει, της πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου Υπουργείου. Και μετά είναι το Σιριζανέλ Μπάχαλο. Μια γειτονιά στη Θεσσαλονίκη και άλλη μία στην Αθήνα έχουν μετατραπεί σε πεδίο νυχτερινής βολής Μολότοφ και ο κύριος Τόσκας αδιαφορεί. Ή μάλλον προστατεύει τους πυρπολιτές προσφέροντάς τους ασυλία. Υπουργείο Προστασίας Κουκουλοφόρων. Γυαλιά καρφιά τα έκανε ομάδα κουκουλοφόρων αναρχικών που εισέβαλε σήμερα το πρωί στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στην πλατεία Κάνιγκος με σφυριά, σπάζοντας ό,τι υπήρχε στο ισόγειο. Οι δράστες μάλιστα πέταξαν και φυλάδια με τα αιτήματά τους που έχουν να κάνουν με την άμεση χορήγηση άδεια στον Ισοβίτη εκτελεστή της 17 Νοέμβρη Δημήτρη Κουφοντίνα. Παράλληλα, όπως και ο έγκλειστος που βρίσκεται σε απεργία πείνας για τον ίδιο λόγο, ζητούν την κατάργηση του εισαγγελικού βέτο που ίσως του στερούσε την τρίτη κατά σειρά άδεια. Λίγη ώρα μετά, μέλη του Ρουβίκονα εισέβαλαν στο γραφείο καθηγητή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου διαμαρτυρόμενα για την εξόρυξη πετρελαίου. Προκλητική εισβολή αναρχικών είχαμε στο κτίριο του πρώην Υπουργείου Εμπορίου στην πλατεία Κάνιγκος με αίτημα να δοθεί αμέσως άδεια στο Δημήτρη Κουφοντίνα. Οι αναρχικοί, 10 με 15 στον αριθμό, έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους και κρατώντας σφυριά και βαριοπούλες, προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στην είσοδο και το ισόγειο του κτιρίου, σπάζοντας βιτρίνες, παράθυρα και ό,τι άλλο έβρισκαν μπροστά τους, όπως και ένα ATM που υπήρχε εντός του κτιρίου. Παράλληλα, μια ομάδα ρίχνει φυλάδια για τη χορήγηση άδεια στον Κουφοντίνα, αναφέροντας άμεση χορήγηση άδεια, άμεση κατάργηση του εισαγγελικού βέτο
νίκη στην απεργία πείνας από 35ου του πολιτικού, όπως αναφέρουν κρατούμενου, Δημήτρη Κουφοντίνα. Στο κτίριο του Υπουργείου Ανάπτυξης που παρέμεινε κλειστό μετά την επιδρομή από τους κουκουλοφόρους, στεγάζει τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και το γραφείο του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιου Πιτσιόρλα. Ο αρχιεκτελεστής στις 17 Νοέμβρη έχει ξεκινήσει απεργία πείνας με αιτήματα τη χορήγηση της κανονικής τακτικής άδειας που έχει αιτηθεί και την κατάργηση του εισαγγελικού βέτο. Έχει καταδικαστεί σε 11 φορές ισόβια, όμως θα ελάμβανε στις αρχές Απριλίου την τρίτη αδειά του, κάτι που δεν έγινε, αφού ο εισαγγελέας και ο αναπληρωτής του ζήτησαν να εξαιρεθούν από τη διαδικασία και ο Κουφοντίνας φοβάται ότι οι αντικαταστάτες τους δεν θα είναι αμερόληπτοι, κάνοντας λόγο για κλίμα εκφοβισμού, εκτιμώντας ότι ο νέος εισαγγελέας δεν θα έχει την ίδια άποψη για τη διαγωγή και το ποιόν του εντός των φυλακών. Από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης πάντως επισημαίνεται ότι η άδεια Κουφοντίνα εκκρεμεί λίγη ώρα μετά την επίθεση στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου στο γραφείο του καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Δημήτρη Καλιαμπάκου, εισέβαλαν μέλη του Ρουβίκονα για τις εξορίξεις πετρελαίου, ζητώντας, όπως αναφέρουν και σε ανάρτησή τους, την άμεση εγκατάλειψη των σχεδίων για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων σε χερσαία και θαλάσσια κοιτάσματα. Νίκο Χιδίρογλου, νομίζω ότι έχει χαθεί μπάλα πια και αυτό το οποίο γίνεται προκαλεί φόβο και ανασφάλεια στους πολίτες. Οι δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών προκαλούν την κοινή γνώμη, προκαλούν πολλές φορές και θυμηδία, γιατί ισχυρίζονται ότι έχει μειωθεί και η εγκληματικότητα κλπ. Και από την άλλη πλευρά η αξιωματική αντιπολίτευση καταγγέλει το κράτος ανομίας και βίας και σύμφωνα με το ρεπορτάζ φοβάται ότι αυτή η λεγόμενη ή αιτιολογούμενη από τα κυβερνητικά στελέχη ακτιβιστική δράση των έκνομων μπορεί να εργαλειοποιηθεί από την κυβέρνηση για να διασπείρει φόβο και να λειτουργήσει ανασταλτικά σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που θα παράγουν πολιτικό αποτέλεσμα. Εγώ νομίζω ότι ήδη συμβαίνει αυτό, Λίνα Κλήτου. Επίσης θα ήθελα να παρατηρήσω, βλέποντας την σαφέστατα ιδεολειπτική στάση των στελεχών της κυβέρνησης έναντι του φαινομένου των σε εισαγωγικά ακτιβιστικών περιπετειών του Ρουβίκονα και των συναφών παραφιάδων και ομάδων, είτε αυτές είναι παρακρατικές συνομάδων εξαρτήν οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να πω ότι η ιδεολειψία είναι συνώνυμο του ολοκληρωτισμού και ότι όπου επικράτησε η ιδεολειψία, και η κύρα μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό γιατί έχει και την καλλιέργεια και τη μόρφωση, είχαμε τραγωδίες. Δεν μπορείς αυτά τα πράγματα να τα αντιμετωπίσεις έτσι. Βία είναι βία, από όπου και αν προέρχεται. Δεν υπάρχει καλή, δεν υπάρχει κακή βία. Η βία είναι μία. Είτε είναι μαύρη, είτε είναι κόκκινη, είτε είναι κοκκινόμαυρη, όπως στην προκειμένη περίπτωση. Είναι σαφές ότι κάποιοι επιδεικνύουν, αν μη τι άλλο, ανοχή στη δράση κάποιων συγκεκριμένων ομάδων, οι οποίες όμως. Δεν επιδεικνύουν απλώς ανοχή, την αιτιολογούν. Οι οποίες όμως σήμερα τρομοκράτησαν υπαλλήλους, δημόσιους υπαλλήλους στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Μπήκαν στο γραφείο ως καθηγητή. Οι καθηγητές είναι μόνιμα θύματα άσκησης βίας. Ναι, εγώ δεν καταλαβαίνω όμως πώς έρχονται ομάδες οποιασδήποτε ιδεολογικοπολιτικής απόχρωσης και αντίληψης και χρήζονται ως ένα είδος βιτζιλάντες. Δεν ξέρω ποια λέξη υπάρχει εδώ. Δεν ξέρω, η κύρα μπορεί να με βοηθήσει. Είναι μια λέξη την οποία έχω κληρονομήσει τη χρήση της από αμερικανικές ταινίες, όπου κάποιοι αποφασίζουν να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Γιατί αυτό σηματοδοτεί αυτή η λέξη. Λοιπόν, η ομάδα αυτή έχει πάρει τον νόμο στα χέρια της και έχει άποψη για τις εξορίξεις στην Ήπειρο, ας πούμε, στην Ήπειρο που είναι η πιο φτωχή περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιμένει πώς και πώς να γίνει κάποια επένδυση, να αξιοποιηθεί έστω φυσικός πλούτος περιοχής για να μπορέσουν οι άνθρωποι να επιβιώσουν. Και έρχονται λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι και τρομάζουν καθηγητές που ενδεχομένως να μετέχουν σε κάποιες μελέτες ή οτιδήποτε άλλο για να τους τρομοκρατήσουν. Λοιπόν, είναι σαφές ότι αυτό δεν λειτουργεί. Όμως. Πολύ φοβάμαι, Λίνα Κλήτου, ότι θα γίνει χειρότερο το πρόβλημα. Είδαμε τις επιθέσεις με Μολότοφ στους αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη. Είναι θαύμα που δεν θρηνήσαμε θύματα. Και καλά έκανε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και επικοινώνησε με τον επικεφαλής της ομάδας να του πει ότι αυτό που σου συμβαίνει τώρα, αγαπητέ συμπολίτη, δεν θα σου συμβαίνει στο μέλλον. Είναι θέμα χρόνου. Στο μεταξύ, εύχομαι, Λίνα Κλήτου, μέχρι την ώρα που η κυβέρνηση αυτή θα απομακρυνθεί από την εξουσία, γιατί αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Βλέπω ένα νομοσχέδιο να έρχεται για την παιδεία και συγγνώμη που το λέω. Είδα ότι σήμερα έγινε ολόκληρος χαμός στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένα νομοσχέδιο μαμούθ, το οποίο είναι πραγματικά. Καλά, βέβαια, κάθε υπουργός θέλει να κάνει τη δική του. Αν ισχύουν αυτά που άκουσα από βουλευτές. Αν ισχύουν αυτά που άκουσα από βουλευτές αντιπολίτευσης, είναι ότι πιο σκοταδιστικό έχει κατατεθεί στην παιδεία. Περιμένουμε να δούμε λεπτομέρειες, να δούμε γιατί αυτά συνδέονται μεταξύ τους, γιατί οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι επιτίθενται
στους ανθρώπους, στις τάξεις που είναι εργαζόμενοι των 700 και 800 ευρώ και είναι από φτωχές οικογένειες όλοι οι Ελληνακλοί. Το πούμε αυτό. Κανένας πλούσιος δεν πάει να γίνει αστιφύλακας και να μετέχει και στις ειδικές ομάδες αστυνομίας. Έτσι. Είναι παιδιά του λαού αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, να χρησιμοποιούν τα πανεπιστήμια ως ορμητήρια και βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία όχι μόνο δεν είναι διατεθειμένη να τελειώνει με τη στραβλή αντίληψη περί ασύλου, που από άσυλο ιδεών έγινε άσυλο εγκληματιών, αλλά αντίθετα ενισχύει με τις πολιτικές της αυτή την κατάσταση. Και εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι από χθες κατά τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα. Μάλιστα. Ελπίζω μέχρι να απομακρυνθεί αυτή η κυβέρνηση με αυτές τις αντιλήψεις να μην έχουμε θύματα. Αυτό πάντως, μόνο ελπίζω. Κύριε Αδάμ, μέσα σε όλα αυτά που περιέγραψε ο Νίκος και καταγράφει και ο Φακός, ένα έτσι φεδρό στοιχείο, το οποίο δεν μπορώ παρά να το επισημάνω, είναι το γεγονός ότι κάθε βράδυ στα Εξάρχεια έχουμε και έκτροπα. Έχει καταντήσει αυτό να είναι τουριστικό instantané. Πάνε οι τουρίστες, φωτογραφίζουν τους αλιτάμπουρες που καίνε, πάνε και ρημάζουν, οι οποίοι θεωρούνται ότι έχουν ιδεολογικό πρόσημο, λες και η αλητεία έχει ιδεολογικό πρόσημο, καταστρέφουν τις περιουσίες των πολιτών. Ο κύριος Τόσκας βγήκε να πει ότι δεν φταίνε οι ιδεολόγοι, αλλά φταίνε οι έμποροι ναρκωτικών που καμουφλάρονται πίσω από τους δίθεν ιδεολόγους. Λίνα, μου επιτρέπεις, και είναι και το εθνικό σύμβολο. Κάθε τόσο και λιγάκι. Ναι, το οποίο είναι προσβολή για όλους μας αυτό. Και είναι τη σημαία, έτσι, και όλα αυτά για τον κύριο Τόσκα είναι μία μείωση της εγκληματικότητας, μείωση της παραβατικότητας βάσει του δικού του στατιστικού δείγματος, όμως το στατιστικό δείγμα της κοινωνίας σε άλλη κατεύθυνση δίνει αποτέλεσμα. Λίνα, θα αποτελμήσω μία πρόβλεψη πολύ κακιά και δεν το συνηθίζω αυτό το πράγμα. Η κυβέρνηση αυτή δεν πρόκειται να κινηθεί και να προσπαθήσει να περιορίσει ή να μαντρώσει τέλος πάντων όλο αυτό το κομμάτι της παρανόησης του ακτιβισμού, διότι ο ακτιβισμός δεν έχει βία μέσα κτλ. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν θα κινηθεί έως ότου υπάρξει νεκρός ή νεκρή. Εάν τα πράγματα μάντισα φτάσουν, κακόν σε βλέπω. Ναι, αν τα πράγματα και δεν μ' αρέσει και δεν το κάνω και συχνά και δεν είναι και δημοσιογραφικός τρόπος. Αλλά αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αν τα πράγματα δεν φτάσουν μέχρι εκεί, η κυβέρνηση δεν θα κάνει απολύτως τίποτα. Και έχει δεν δώσει δείγμα γραφής. Και δεν θα κάνει απολύτως τίποτα, διότι και η ίδια έχει μπλέξει πάρα πολύ άσχημα, διότι όταν άφησε και ξεχύλωσε, κατά τρόπον δηλαδή που υπερβαίνει οποιαδήποτε χαλαρή λογική σκέψη του τι σημαίνει πανεπιστημιακό άσυλο, και όλοι αυτοί οι τύποι έχουν ξενοδοχείο, κατάλημα, μόνιμο χώρο τέλος πάντων εργασίας μέσα σε αγωγικά και παραμονής τους τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, φυσικά δεν πρόκειται να πιάσει απολύτως κανέναν. Διότι το έχουμε δει στην Αθήνα γύρω από τα Εξάρχεια και στο Πολυτεχνείο. Το βλέπουμε τώρα το ίδιο φαινόμενο να αρχίζει να παίρνει διαστάσεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο σιγά σιγά. Δηλαδή τα δύο μεγάλα ιδρύματα είναι άσυλα παραβατικότητας και όχι άσυλα ιδεών και ελευθερίας γνώμης. Και επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση δεν θα κινηθεί, θα προσπαθήσει να αποτρέψει να συμβεί το κακό, αλλά δεν θα κινηθεί καθόλου έως ότου δυστυχώς υπάρξουν νεκρός ή νεκροί. Ποιοι, κατά λάθος, αλλά δεν έχει σημασία αν θρηνήσουμε θύματα τώρα το ποιος είναι. Αλλά το θέμα είναι, πώς η δική μου ερώτηση είναι και άλλοι νεκροί. Είχαμε τους νεκρούς στη Μαρφίν. Τελειώνει ο χρόνος, αγαπητοί συνάδελφοι. Τι άλλο πρέπει να γίνει. Τη Μαρφίν δεν μπορεί κανείς να τη χρεώσει στην κυβέρνηση αυτή. Δηλαδή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου απόψε. Προχωρούμε και αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Περνούμε στα ζητήματα της οικονομίας, προληπτική γραμμή στήριξης και ταμιακό απόθεμα δεν πρέπει να αλληλοαποκλείονται, δηλώνει σε συνέντευξή του σε ιαπωνική εφημερίδα ο Γιάννης Τουρνάρας. Καμία
καμία ανησυχία για το χρέος, καμία συζήτηση για προληπτική γραμμή, τονίζει από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας τόσο τις δηλώσεις του διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος, όσο και την αδυναμία του Washington Group να καταλήξει σε συμφωνία. Η απόφαση για το ελληνικό χρέος θα ληφθεί εγκαίρως, πριν από την ολοκλήρωση του προγράμματος, καθησυχάζει το Βερολίνο. Το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται σχέδιο για προπληρωμή φόρων σε 12 δόσεις με βάση τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους. Η ανάπτυξη από την άλλη που ανακοίνωσε η Ελστάτ για το πρώτο τρίμηνο φτάνει στο 2,3%, αλλά με μείωση στην κατανάλωση και τις επενδύσεις. Για καθαρή έξοδο μίλησε πριν λίγο ο Πρωθυπουργός, εγκαινιάζοντας τα Ποσειδόνια του 2018. Ανάπτυξη 2,3% για το πρώτο τρίμηνο του 2018, ανακοίνωσε η Ελστάτ, με τις εξαγωγές να είναι αυτές που οδήγησαν σε αύξηση του ΑΕΠ. Την ίδια ώρα καταγράφεται μείωση 10,4% στις επενδύσεις, 0,4% στην ιδιωτική κατανάλωση και άνοδος εσόδων από φόρους στην παραγωγή κατά 4%. Προληπτική πιστωτική γραμμή και ταμιακό απόθεμα δεν πρέπει να αλληλοαποκλείονται, καθώς μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, επισημαίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Τουρνάρας, σε μια εφόλιστη ύλη συνέντευξη στην ιαπωνική εφημερίδα Nikkei. Ο κύριος Τουρνάρας ανέφερε το παράδειγμα του Μεξικού και της Πολωνίας, που όπως εξήγησε, είχαν ευέλικτη πιστωτική γραμμή από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και κατόρθωσαν να προσφύγουν επιτυχώς στις χρηματοπιστωτικές αγορές, χωρίς καν να κάνουν χρήση της πιστωτικής γραμμής. Όπως επισημαίνει, το γεγονός και μόνο ότι διέθεταν την ευέλικτη πιστωτική γραμμή τις βοήθησε να βγουν στις αγορές. Αυτοί είναι μόνο κάποιοι από τους λόγους για τους οποίους η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι η προληπτική πιστωτική γραμμή είναι άλλο ένα χρήσιμο εργαλείο υπό τις παρούσες συνθήκες. Ωστόσο, αυτή την απόφαση θα πρέπει να τη λάβει η ελληνική κυβέρνηση. Τα δύο εργαλεία, ταμιακό απόθεμα ασφαλείας και προληπτική πιστωτική γραμμή, δεν θα πρέπει να θεωρούνται αμοιβαίως αποκλειόμενα, αλλά συμπληρωματικά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε στο ραδιόφωνο 24/7 για καθαρή έξοδο από το πρόγραμμα με αυτοδύναμη έξοδο στις αγορές, αποκλείοντας οποιαδήποτε συζήτηση για προληπτική γραμμή, ενώ δήλωσε πως δεν υπάρχει καμία ανησυχία για το χρέος. Με μια καλή συμφωνία για το χρέος, η οποία σχεδόν έχει προεξοπληθεί, θα έχουμε τη δυνατότητα τον Αύγουστο του 2018 να έχουμε επιτόκια τέτοια που θα καθιστούν βιώσιμη μια διαρκή δυνατότητά μας να έχουμε πρόσβαση στις αγορές χρήματος. Δεν υπάρχει επομένως κανένα θέμα. Αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θελήσει να συμμετέχει στο πρόγραμμα, αυτό θα είναι μια δική του απόφαση, ωστόσο δεν θεωρώ αρνητική εξέλιξη μια πιθανότητα μη συμμετοχής. Μια χώρα που θα μπορεί να στηρίζεται ξανά στις δικές της δυνάμεις, χωρίς δεκανίκια, χωρίς πιστοληπτικές γραμμές στήριξης, χωρίς δηλαδή την διαρκή τεχνητή υποβοήθηση της αναπνοής της. Μια χώρα λοιπόν που θα μπορεί να ανασάνει, να σχεδιάσει το μέλλον της έτσι όπως αξίζει στις θυσίες που έχει κάνει ο ελληνικός λαός όλα αυτά τα χρόνια. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και αυτός, θα έλεγα, δεν είναι ο στόχος της κυβέρνησης. Είναι ο στόχος όλων μας. Είναι στόχος εθνικός. Η απόφαση για το ελληνικό χρέος θα ληφθεί εγκαίρως πριν από την ολοκλήρωση του προγράμματος, δήλωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, αναφορικά με την αδυναμία του Washington Group να φτάσει σε συμφωνία, και επεσήμανε ότι δεν υπάρχει νέα θέση του Βερολίνου σχετικά με το θέμα. Φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο Πάτη Σπηλιωτοπούλου και στη συνέχεια η εκπομπή παρεμβάσεις με τον Άκη Παυλόπουλο. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.